Τώρα θα πούμε για κάτι το οποίο ναι. εκ πρώτης... Με φοβίζεις με το έμπα σου. Φαίνεται δυσίωνο. Αλλά... Όχι, είναι κρίσιμες εποχές. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη έκλειψη φέτος της χρονιάς. Ναι. Είναι στις 11 μοίρες του Λέοντα και επηρεάζει τα σταθερά ζώδια που είναι υδροχόοι, λέοντες, ταύροι και σκορπιοί. Ναι. Για να το καταλάβουν λίγο καλύτερα ποιους επηρεάζει, επηρεάζει τους γεννημένους μεταξύ πρώτου και δευτέρου δεκαημέρου. Και για όσους ξέρουν ναι. και όσους έχουν σε αυτά τα ζώδια, τα σταθερά και στους οροσκόπους και σε άλλα, σε ναι. άλλους πλανήτες, σε αυτά πάλι τα ζώδια, μεταξύ 8 και 14 μοιρών. Για πες, αυτή είναι έκλειψη σελήνης. Τι θα πει αυτό? Σε κάθε έκλειψη σελήνης, έχουμε πανσέλινο και σε κάθε έκλειψη ηλίου έχουμε νέα σελήνη. Στην πανσέλινο λοιπόν, στην έκλειψη σελήνης, το θέμα μας είναι οι σχέσεις. Εγώ και εσύ. Ναι. Εγώ και ο άλλος. Εγώ και αυτός που με ενδιαφέρει. Είτε προσωπικά, είτε συναισθηματικά, είτε επαγγελματικά. Mm. Τώρα, κάθε φορά που έχουμε εκλείψεις πηγαίνουν αναζευγάρια. Έχουμε δηλαδή μια έκλειψη ηλίου, μια έκλειψη σελήνης. Συνήθως έχουν απόσταση μεταξύ τους 5,5 μήνες. Mm-hmm. Έχουμε δύο ζευγάρια εκλείψεων το χρόνο. Mm-hmm. Φέτος έχουμε 5 εκλείψεις. Δεν είναι σπάνιο. Απλώς φέτος έχουμε 5 εκλείψεις. Η επόμενη τώρα είναι, η πρώτη είναι πανσέλινος, είπαμε έκλειψη σελήνης. Η επόμενη ηλίου είναι στον υδροχόο στις 15 Φεβρουαρίου. Okay. Τώρα το τρέχον. Ωραία. Τώρα το τρέχον. Είναι εποχή να αλλάξω. Να καταλάβω πού βρίσκομαι, με ποιους βρίσκομαι, θέλω, δεν θέλω. Είναι εποχή κρίσιμη με την έννοια ότι είσαι σε μια σχέση. Να την προχωρήσω ή μπάζει. Mm. Να το σταθεροποιήσω ή να το ξαναδούμε. Mm. Να συνεργαστώ ή να τα αφήσω. Επειδή η πανσέλινος τώρα, η έκλειψη σελήνης, μας κινητοποιεί συναισθηματικά, καλό είναι να μην παίρνουμε ενθερμό αποφάσεις. Ούτως ή άλλως δεν κάνουμε, αποφεύγουμε νέα ξεκινήματα πάνω σε εποχή εκλείψεων. Δεν θέλεις πάνω στις εκλείψεις να κάνεις κάτι, γιατί πιθανόν να είναι λάθος επιλογή. Οπότε λίγο ψυχραιμία. Ας πούμε τώρα, οι λέοντες που είναι πάνω τους αυτή η έκλειψη. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η σχέση. Δηλαδή, είμαι σε μία σχέση. Αυτή η σχέση πάει καλά. Οκ, ας το σταθεροποιήσουμε. Δεν πάει καλά. Έλα να το συζητήσουμε, να δούμε τι μας χωρίζει ή, εν πάση περιπτώσει, που είναι το πρόβλημα. Αυτό θα μπορούσε να έχει σε αυτή την περίοδο επιπτώσεις και στα συναισθηματικά και στη συντροφική ζωή, αλλά και στις επαγγελματικές συνεργασίες. Στους υδροχόους είναι επίσης, η εκλήψη είναι, όπως είπαμε, εποχές κρίσης, ολοκλήρωσης και μεταβολής. Δηλαδή, οι επιθυμίες, οι στόχοι, οι επιδιώξεις σου στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και στα αισθηματικά σου, εδώ μπορούν να αρχίζουν να υλοποιούνται ή να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Επίσης, από τη θετική πλευρά, ας πούμε, μπορεί να ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου και να λες τα καταφέρνω, από την άλλη όμως, και να δικαιώνονται οι προσπάθειές σου, από την άλλη όμως, οι αποφάσεις αυτές ή τα πράγματα που σου εμφανίζονται, πιθανόν να πρέπει να τους δώσεις μια δυσάρεστη λύση. Ή για τους ταύρους, ας πούμε, το γεγονός των εκλείψεων τους επηρεάζει τον τομέα που έχει να κάνει με την επαγγελματική ζωή, με τη δουλειά τους, με το δημόσιο πρόσωπό τους, με τη φήμη τους, την αναγνώριση. Μπορεί να διοργανωθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να επίκειται η αναγνώρισή τους στη δουλειά τους. Μπορεί να είναι μια εποχή κρίσιμη στη δουλειά, ώστε να δούνε αν είναι στο σωστό σημείο. Αυτή η δουλειά με βγάζει κάπου. Έχω παρόν και μέλλον. Οκ, μια χαρά είναι. Δεν έχω παρόν και μέλλον. Μήπως να αρχίσω να σκέφτομαι ένα plan B. Μήπως να διορθώσω. Διορθώνεται κάτι. Αυτό επίσης είναι και μια εποχή. Η δημόσια εικόνα και η επαγγελματική ζωή μπορεί να επηρεάζει και την προσωπική ζωή, η οικογενειακή, ας πούμε. Εδώ είναι μέσα στην οικογένεια, αυτό κυρίως για τους σκορπιούς. Μπορεί το ζευγάρι να μην τα πηγαίνει καλά. Μπορεί κάποιος από το ζευγάρι να χρειαστεί τη βοήθεια του αλουνού εκείνη την εποχή, να χρειαστεί δηλαδή τη στήριξή του. Με κάποιο τρόπο η σχέση να δοκιμάζεται. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία επιρροή από αυτό? Αν έχεις κάποια από όλα αυτά τα πράγματα, είναι άμεσα επάνω σου. Ναι. Πιο έμεσα και πιο λειτουργικά και πιο εύκολα αντιμετωπίζεις όλα αυτά τα προβλήματα ή τα θέματα ή αυτή την κρίσιμη κατάσταση πιο μαλακά, αν είσαι τοξότης και κρυός. Mm. Γιατί σου κάνει καλή γωνία, καλή όψη με αυτή την έκλειψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά.